Εγώ, σε ηλικία 6 ετών, αμέσως μετά την κατοχή και τα Δεκεμβριανά, δηλαδή τον Φεβρουάριο του 1945, γνωρίστηκα με τον Γιάννη, διότι η μητέρα του, η Ευρυδίκη Κωστοπούλου, η οποία ήταν και πολύ καλή ζωγράφος, είχε προσκαλέσει στο σπίτι του, στην Οδό Νομήρου, για να παίξουμε. Ο Γιάννης τότε ήταν πολύ μεγαλός όμως, σε σχέση με την ηλικία του. Είχαμε την ίδια ηλικία, ήμουνα σχεδόν μισός από τον Γιάννη. Και έτσι πάντοτε με κέρδιζε σε όλα αυτά τα παιχνίδια που παίζαμε και ο συχνού τον κοιτούσα με ελαφράν δυσθυμία όταν βρισκόμαστε στο σχολείο. Ήτανε αρκετά ζωηρός και ήτανε μάλιστα δύο συμμαθητές του, ο Χριστόφορος Μουλάκης και ο Κώστας ο Ψάλτης, οι οποίοι ήτανε η Τριανδρία. Όλες τις αταξίες της τάξης ήσαν από πίσω οι αυτοί οι τρεις, η Τριανδρία. Το Γιάννη τον Κωστόπουλο τον γνώρισα το 1956 στο ελληνικό εκπαιδευτήριο Γιώτα Μη Παναγιωτόπουλος. Πάντοτε ηγείτο, ακόμα και στις πλάκες που γινόντουσαν στο σχολείο, ήταν πρωτεργάτης. Εκείνος μας οργάνωνε, εκείνος με τη βροντερή του φωνή μας καθοδηγούσε, αν θέλετε. Αργότερα όμως, ο Γιάννης επήγε στην Αγγλία να σπουδάσει ναυπηγός. Τα χρόνια πέρασαν, ο Γιάννης γύρισε και τότε αποκαλύφθηκε το τραπεζικό δαιμόνιο, ας πούμε, γιατί πολύ γρήγορα, στα χρόνια δηλαδή της διευθύνσεως του Γιάννη Κωστόπουλου, η Τράπεζα Πίσεως ήταν η μεγαλύτερη ιδιωτική συστημική τράπεζα. Ήταν χαρισματικός άνθρωπος και συντέριαζε αντικρουόμενες πλευρές του χαρακτήρα του. Δηλαδή, ενώ ήταν ρεαλιστής, ήταν και οραματιστής. Ενώ ήταν συνετός, ήταν συγχρόνως τολμηρός. Ενώ ήταν κοσμοπολίτης, ήταν πατριδολάτρης. Είχε αρχές, είχε ήθος. Είχε ποιότητα. Ο Γιάννης ο Κωστόπουλος ήταν πραγματικά ένας άνθρωπος που όταν τον γνώριζες συνδεόσουνα μαζί του από την πρώτη στιγμή. Ιδιαίτερα αν σε τιμούσε με τη φιλία του και να μην τον έβλεπε συχνά, ήταν σαν να ήταν κοντά σου. Νομίζω ένα χρόνο ή δύο μετά από μένα ήρθε ο Γιάννης ο Κωστόπουλος από το εξωτερικό. Και τότε άρχισε να εργάζεται στην τράπεζα και όπως έλεγε ο πατέρας του, ήρθε ένα σύφουνας. Παιδί μου Μάρο, ένα σύφουνας, τρομερός. Ο Θεός βοηθός. Δεν θα πω ότι ήταν όλα νυφάλια μεταξύ πατέρα και γιου. Έβλεπε πολύ μπροστά ο ένας και ο άλλος φοβότανε τις μεγάλες αλλαγές. Και προχωρούσαμε στις αλλαγές γνωρίζοντας ότι υπήρχαν δυσκολίες από παντού. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν πάρα πολύ καινοτόμος. Ότι είχε και κάτι το συναισθηματικό στον τρόπο που λειτουργούσε. Δηλαδή το περίφημο θέμα της γριούλας. Γιατί έρχονταν με διάφορες προτάσεις για λογαριασμούς καταθέσεων, ας πούμε. Και έπρεπε να ξέρεις, αν όχι ανώτερα τα μαθηματικά, ανώτερα μαθηματικά, έπρεπε να καταλαβαίνεις 5 πράγματα. Λοιπόν, σε προσγείωνε ο Γιάννης λέγοντας, καλά, η γριούλα τι θα καταλάβει από αυτό. Το οποίο δείχνει ένα άπειρο σεβασμό προς τον πελάτη. Και όχι μόνο σεβασμό, θα έλεγα ότι ήταν και πολύ μπροστά σε αυτό, στο θέμα της γριούλας, σε αυτό που τώρα είναι, αν θέλετε, the norm, δηλαδή να κοιτάς τον πελάτη, να κάνεις market research απ' έξω για να έρθεις μέσα να δεις πώς θα φτιάξεις το προϊόν σου και την υπηρεσία σου, έτσι. Και ο Γιάννης με έναν άλλο τρόπο βέβαια, το έλεγε πριν από 30 χρόνια, 40. Ήταν αισιόδοξος άνθρωπος. Άνθρωπος του καθήκοντος. Αναλάμβανε τις ευθύνες του. Δεν ήξερε τι σκέφτεται. Κυρίως άκουγε. Στείλωνε την πλάτη πίσω στο κάθισμα και με το βλέμμα του σε κάρφωνε
Μερικές φορές σου κόβε και τη μιλιά, βέβαια, άμα δεν τον ήξερες, αν δεν είχες επαφή μαζί του, αυτό το κάρφωμα του ματιού. Το μάτι αυτό ήταν από πάνω και, και το ενιγματικό αυτό μάτι, το οποίο δεν ήξερες, και το ημιμηδίαμα, δεν ήξερες τι αντιπροσώπευε. Όταν πήγαινες, λες τώρα τι είναι αυτό, με κοιτάει για να μου πει μπράβο, που δεν έλεγε και μπράβο ποτέ, το καταλάβαινες, δεν χρειαζόταν να σου το πει, ή θα με πάρει και θα με σηκώσει. Μπράβο δεν έλεγε ποτέ, θεωρούσε ότι αφού ήσουν εκεί τριγύρω, μάλλον καλός έπρεπε να είσαι. Αποστάσεις, οι μεγάλοι λέξεις του Γιάννη, η απόσταση. Στις σχέσεις δε, η απόσταση η οποία με αυτό το μάτι ρυθμιζότανε και καλά θα έκανες να το καταλάβεις, ήταν αυτό το οποίο ήταν και ένα κλειδί προς το να σε εκτιμήσει. Δηλαδή, του άρεσε να κρατάει κάποιος την απόσταση. Μπορεί να, αν κοίταζες στην τράπεζα κάποια στιγμή, να έβλεπες ένα εξάδερφο, δύο εξάδερφους, έναν ανιψιό κτλ. Αλλά για τη δουλειά διάλεγε αυτούς που ήξερε ότι θα κάνουν τη δουλειά. Είχε τις μεγάλες ιδέες, τις οποίες ήταν απόλυτα ευτυχής να τις υλοποιήσει κάποιος στον οποίο είχε εμπιστοσύνη ότι θα κάνει τη δουλειά. Και αυτός ο κάποιος δεν είχε ποτέ κατά ανάγκη σχέση με την οικογένεια. Ήταν αυτός που στο μυαλό του ήταν ο καλύτερος με τα κριτήρια που είχε ο Γιάννης. Υπήρχε ιεραρχία και πειθαρχία, ασχέτως των συγγενικών δεσμών. Αυτό ήξερες που βρισκόσουν. Και αν δεν ήξερες που βρισκόσουν, θα το μάθαινες. Και ίσως όχι προφορικά, αλλά με το βλέμμα. Το 1972 έρχεται η μεγάλη αλλαγή στην τράπεζα, την οποία οργάνωσε βεβαίως ο ίδιος. Ήταν κάτι το πρωτοφανές για εκείνη την εποχή στην Ελλάδα, γιατί ήταν η αλλαγή εταιρικής ταυτότητας. Η Τράπεζα Εμπορικής Πίστεως έγινε Τράπεζα Πίστεως. Άλλαξε λογότυπο με το σήμα από το νόμισμα της Αιγίνης. Ο Γιάννης ήθελε η τράπεζα να πάει στον πελάτη και έτσι ήταν η αρχική ιδέα της αναπτύξεως του δικτύου, αλλά και άλλα πολύ πιο προηγμένα θέματα, το θέμα των αυτομάτων ταμειολογιστικών μηχανών, ελληνιστή ATM. Αυτό ήταν κάτι το οποίο τον απασχολούσε, ότι όταν ανοίγει μία τράπεζα σε ένα δρόμο, τον νεκρώνει το απόγευμα. Γιατί η τράπεζα δεν δουλεύει το απόγευμα. Και αυτό έχει μία επίδραση γενικότερη, αλλά πώς εσύ θα αντιμετωπίσεις αυτό το θέμα, ότι είναι κλειστή η τράπεζα, ότι δεν μπορεί να εξυπηρετεί. ATM. Είμαστε οι πρώτοι που φέραμε τα ATM. Ακόμα πιο σημαντικό ήταν το περίφημο POS. Αυτό εμείς το φέραμε πρώτοι, αυτό ήταν η επανάσταση των συναλλαγών. Επίσης η τράπεζα έπρεπε να γίνει πιο φιλική και τότε εγγενιάστηκε το πρόγραμμα Προτέας, το οποίο άλλαζε τελείως το χαρακτήρα των υποκαταστημάτων. Πάλι δεν είχε γιουσέ, είχε ένα ταμείο και γραφεία και χρώματα. Είδε πολύ μπροστά και ήταν έτοιμος να επωφεληθεί από την αλλαγή του πλαισίου του νομικού. Οπότε Alpha Finance, Alpha Leasing, Alpha ξέρω τι άλλο, επενδυτική, ήταν από τους πρώτους ή ο πρώτος ο οποίος καθιέρωσε και ίδρυσε εταιρείες για το σκοπό αυτό. Και όλα αυτά προχωρούσαν πολύ καλά, δύσκολα πολλές φορές, γιατί ενδιαφερότανε για πάρα πολλά πράγματα και ήταν η εποχή της δημιουργίας, αλλά είχαμε βρει έναν τρόπο όλοι και προχωρούσαμε μαζί του με τους ρυθμούς του. Ρολόι δεν κοιτάζαμε. Δεν έπαιρνε αποφάσεις εν θερμό. Και αν η λύση ενός θέματος
δεν τον ικανοποιούσε, το έπαιρνε στο σπίτι του για να το μελετήσει ξανά με καθαρό μυαλό και με την ησυχία του. Έλεγε αγγλικά, we have to sleep over it. Δεν έπαιρνε την απόφαση έτσι εν θερμό. We have to sleep over it. Ήταν πάρα πολύ προσεκτικός πώς θα συνέθετε το Διοικητικό Συμβούλιο. Και δεν ήταν αυτό που λένε φιλαράκια, κρόουνες. Έπρεπε να αντιπροσωπεύεις κάτι, να αντιπροσωπεύεις το εμπόριο, να αντιπροσωπεύεις τη βιομηχανία, να αντιπροσωπεύεις την οικονομία την εκτός Αθηνών. Δηλαδή υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι ήσαν βιομήχανοι στη Λάρισα, ας πούμε, στη Θεσσαλονίκη, όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά αυτό το ότι το Διοικητικό Συμβούλιο είναι Διοικητικό Συμβούλιο και δεν είναι τόπος σταθμεύσεως συγγενών και φίλων, αυτό ήταν απαράβατος όρος. Πρέπει να ήταν το 1989. Ήρθε και μου είπε, ξέρεις, θέλω να μπει στο Συμβούλιο της Τράπεζας. Του είχα πει, Γιάννη μου, εγώ εκτός από ένα πολυτεχνείο, ό,τι έμαθα, το έμαθα στο δρόμο. Μου λέει, ακριβώς αυτό θέλω, διότι η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου που θέλω να κάνω, θέλω να υπάρχει μια εκπροσώπηση από όλους τους κλάδους και από όλα τα είδη των ανθρώπων. Δηλαδή, το ότι εσύ ό,τι έμαθες, το έμαθες εμπειρικά και όχι στα θρανία, για μένα είναι σημαντικό. Ήταν τυπικός. Ήθελε οι άνθρωποι να έρχονται στην ώρα τους. Ήταν απαιτητικός, αλλά συγχρόνως πάρα πολύ προσινής και προς τους υπαλλήλους και προς όλο τον κόσμο. Οι άνθρωποι της τραπέζης δεν ήταν απλά υπάλληλοι, ήταν η ίδια η τράπεζα. Χαιρόταν πάρα πολύ να βλέπει τους συνταξιούχους να έρχονται να τον επισκεφτούν. Πολύ συχνά έλεγε ότι έχουμε 10.000 οικογένειες και όχι 10.000 υπαλλήλους. Αυτό έλεγε πολλά. Ενδιαφερότανε για όλους. Δεν ήταν μόνο με το προσωπικό του που ήξερε τα μικρά τους ονόματα. Ασχολιότανε με τα προσωπικά τους. Δηλαδή, όταν κάποιος είχε πρόβλημα η γυναίκα του, το ήξερε ο Γιάννης Κοτόπουλος μέσα στις χιλιάδες. Ήτανε φοβερός άνθρωπος. Επειδή καταλάβαινε ότι ήταν λίγο απόμακρος και τα χάνανε όταν τον βλέπανε, μπορεί να τους άγγιζε, τους έλεγε μια κουβέντα. «Εσείς τι κάνετε και για δείξε μου, πώς το κάνετε αυτό» και καθόταν και τους άκουγε. Ακόμη και κάτι που είναι πολύ προσωπικό του, αλλά νομίζω τώρα πια μπορεί να το μάθει ο κόσμος, είναι ότι δεν έπαιρνε ποτέ την αμοιβή του ως πρόεδρος. Την έδινε ανώνυμα σε διάφορα ιδρύματα. Τη σύνταξή του δεν την πήρε ποτέ. Στην αρχή του χρόνου κάναμε μία λίστα με ονόματα ιδρυμάτων πολιτιστικών, φιλανθρωπικών οργανισμών και κάθε μήνα η σύνταξη πήγαινε σε ένα από αυτά τα ιδρύματα ή τους οργανισμούς. Τα δώρα που τους στέλνανε τα Χριστούγεννα, οι πελάτες, δεν τα κρατούσε ποτέ. Τα μοιράζαμε στους υπαλλήλους. Ρόλο που είχε φιλία με τον Βαλσαμάκη, στην αρχή δεν συνεργάστηκαν για την τράπεζα. Συνεργάστηκαν όμως για το σταδίο 40. Το οποίο ήταν τελείως πρωτοποριακό για αυτήν την εποχή. Ορθομαρμάρωση, με μάρμαρο διαλεγμένο. Περάσαμε από το εμφανές χειρόδημα στο μάρμαρο και τελικά περάσαμε στο βιοκλιματικό. Αυτή η μετάβαση σε τρία στάδια, έτσι χοντρά λέγοντας το, νομίζω είναι πολύ σημαντική για το πώς αυτός ο άνθρωπος έβλεπε την εξέλιξη. Ήθελε το καλύτερο και το πλήρωνε. Τα καταστήματά μας ήταν στις καλύτερες θέσεις. Ήταν τόπος συναντήσεως των τόπιων. Ήταν ένας άνθρωπος που αγαπούσε τις τέχνες και με την έκθεση αυτή που έγινε στο Metropolitan Museum ήταν μια έκθεση που άφησε εποχή.
Αισθανόμαστε όλοι περήφανοι για αυτό το μεγάλο έργο το οποίο δείχνει την, όπως το λέει και η έκθεση, τη δόξα του Βυζαντίου σε αυτή τη μεριά του κόσμου που είναι και σήμερα η μεγάλη δύναμη στο κάτω-κάτω της γραφής. Έκανε πολλά πράγματα τα οποία ακουστήκαν, όπως οι εκθέσεις των Ελλήνων του εξωτερικού, Κουνέλης, Σαμαράς, Αντωνάκος, αλλά είχε και άλλη δραστηριότητα να ενισχύει, να υποστηρίζει πολύ μικρότερες δράσεις, όπου ήταν πάντα το ερώτημα λίγα σε πολλούς ή πολλά σε λίγους. Η προσφορά στην κοινωνία, αυτό, ο νηπιακός σταθμός στην Καλαμάτα, ο οποίος τώρα 30 χρόνια λειτουργεί για 50 παιδιά από προβληματικές οικογένειες που πηγαίνουν, μαθαίνουν, γευματίζουν και βέβαια μπορεί να φύγουν και με ένα σακουλάκι φαΐ για την οικογένεια. Τα πάρεργα, ας πούμε, τα χόμπις, όπως λέμε, στη νεοελληνική του Γιάννη Κωστόπουλου, ήσαν η νομισματική, η αρχαία νομισματική. Αλλά συγχρόνως και στην τράπεζα είχε συγκροτήσει ένα φάκελο νομισματικό. Στην ουσία ήταν ένα μουσείο αρχαίας νομισματικής. Για μένα ένας τραπεζίτης πέρασε από την Ελλάδα. Και αυτός ήταν ο Γιάννης Κωστόπουλος. Ήταν τόσο πολύ απορροφημένος με τη δουλειά του που αν εξαιρέσει κανείς τα διαλύματα που διέθετε για το αγαπημένο του άθλημα, την ιστιοπλοεία, δεν χαιρόντανε τη ζωή του. Το Α ήταν η τράπεζα, το Ω όμως ήταν το οκίαλος, το αγωνιστικό του σκάφος. Μια λέξη που έρχεται από τον Όμηρο σημαίνει γρήγορο στη θάλασσα. Ξεκίνησε να είναι ένα σκάφος, έφτασε να είναι μια σχολή και μια μεγάλη, όχι σελίδα απλή, ένα μεγάλο κεφάλαιο στην ελληνική ιστιοπλοεία. Ο σκοπός ήταν και το όνειρο του αρχηγού, να κάνει Έλληνες ικανούς να έχουν μια σοβαρή και αξιόλογη παρουσία στο διεθνή στίβο. Ξεκίνησε στο Ναυτικό Όμιλο Ελλάδος, πρόεδρος του οποίου τότε ήταν ο Γιάννης Κωστόπουλος, ο οποίος ήταν ένας άνθρωπος πρόεδρος μεν, αλλά πολύ χαμηλών τόνων, ευπροσίγορος και ιδιαίτερα αγαπητός. Δεν ήθελε ποτέ να τον φωνάζουν πρόεδρο. Μέσα στο σκάφος ήταν ένας από το πλήρωμα, όπως όλοι μας, δεν ήθελε καμιά ιδιαίτερη μεταχείριση, καμιά ιδιαίτερη αναφορά. Έκανε τις ίδιες αγκάριες με μας, τις ίδιες βάρδιες με μας, ένα μέλος του πληρώματος. Εκείνο το οποίο ράντρευε ήταν να είναι με την Οκίαλο, που ήταν το σκάφος με το οποίο ο Γιάννης και με ένα πλήρωμα επιλεγμένο διέπρεπε στους ιστιοπλοϊκούς αγώνες. Το 1988 βγήκαμε στο εξωτερικό, πήγαμε στην Έλμπα της Ιταλίας. Καταφέραμε και κερδίσαμε το παγκόσμιο πρωτάθλημα εκείνη τη χρονιά, παρόλο που δεν είμαστε καν outsider. Συνεχίστηκε λοιπόν η προσπάθεια το 1989. Κερδίσαμε εντός έδρας πια, ο πρόεδρος του ομίλου κέρδισε αυτό κλπ. Είμαστε όλοι εντός ευτυχισμένοι. Έτσι λοιπόν ξεκίνησε η ιδέα πια να περάσουμε στον ένα τόνο, ένα αρκετά μεγαλύτερο σκάφος, οι απαιτήσεις δραματικά μεγαλύτερες,
Και λοιπόν φτάνουμε να τρέξουμε στο παγκόσμιο του 1990. Η αλήθεια είναι ότι κερδίσαμε πάλι. Η Οκίαλος άρχισε να εδραιώνεται ότι ήταν μια σημαντική συμμετοχή όπου βρισκόταν σε διεθνείς διοργάνωσεις. Με τη θάλασσα είχε πάθος. Όταν ήταν μέσα στο σκάφος του, ξεχνούσε τα πάντα. Νομίζω ότι εκεί δημιουργούσε. Άφηνε ελεύθερο τον εαυτό του. Ήτανε οι μόνες φορές που δεν αισθανόταν ο άνθρωπος του καθήκοντος. Ήταν ένας ενεργός και υψηλού επίπεδου ιστιοπλός, ο οποίος αντιλαμβανόταν τη θάλασσα με τη μορφή της τέχνης, σαν ερωμένη. Τον διακατήχε πάντα μία απλότητα. Ήταν ιδιαίτερα ευγενής, λιγομίλητος, μετρημένος και πολύ σεμνός. Συνήθιζε να περνάει τα βράδια του στο σκάφος με εκλεκτούς καλεσμένους, αλλά η πιο ξεχωριστή για αυτό νομίζω καλεσμένη ήταν η μοναξιά. Ώρες. Ακόμα και το πλήρωμα που τον συνόδευε είχε τη δυνατότητα να αποσύρεται και να τον αφήνει μόνο του να απολαμβάνει τη φύση, την ηρεμία, τους ήχους, το ταξίδι. Αυτό το έκανε πάρα πολλές ώρες, κυρίως διαβάζοντας. Το διάβασμα ήταν για αυτόν η τροφή. Διατηρούσε στο σκάφος μια σχετικά μεγάλη βιβλιοθήκη και ο ρυθμός ο οποίος εκείνος επέβαλε στα πράγματα του έδινε το χρόνο να ξεκουράζεται, να αποσύρεται και όταν είχε την ανάγκη να βρεθεί με το πλήρωμα, που πολλές φορές το ένιωθε, θα ερχόταν κοντά μας να μοιραστεί ένα φαγητό ή τις σκέψεις του που δεν είχαν να κάνουν απαραίτητα με το επόμενο ταξίδι ή το ίδιο. Απλά σαν άνθρωπος να μοιραστεί κάτι ή να ρωτήσει για μας. Δεν τον αφορούσε καθόλου η κοινωνική ζωή και γι' αυτό οι προορισμοί μας ή αυτά που επιλέγαμε να κάνουμε έχουν να κάνουν με γλαροφολιές, με έρημους τόπους, τραχείς, δύσκολους, κατά γάλανα νερά, συναρπαστικές ιστιοπλοείες και όλο αυτό εκείνος το έντυνε, το συνόδευε με πάρα πολύ διάβασμα και απομόνωση, χρόνο για τον εαυτό του. Για τον Κυριάννη, λοιπόν, έμπνευση, όραμα, φως, ευγενής, αριστοκράτης, αλλά πάνω απ' όλα άνθρωπος.